Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, το θέμα που θα αναπτύξω στην αγάπη σας αποτελεί μια προσπάθεια αποκάλυψης των μεθόδων και των ενεργειών των υποστηρικτών των νέων προγραμμάτων. Κάτω από το μανδύα του πλουραλισμού, της ανεκτικότητας, του σεβασμού προς την ετερότητα, δυστυχώς διαπιστώνουμε πως κρύβεται μια αδυσόπιτη μορφή ανελευθερίας και φήμωσης κάθε αντίθετης άποψης. Με πολύ πόνο παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των πηγών που παρατίθεται στα νέα προγράμματα, όπως πολύ σωστά επεσήμανε στη χθεσινή συνεδρία ο Σεβασμιότατος Ναυπάκτου, είναι πολύ συγκεκριμένου θεολογικού προσανατολισμού. Και ενώ οι δημιουργοί τους μιλούν συνέχεια για σεβασμό στη διαφορετικότητα, αδυνατούν οι ίδιοι να δεχθούν την αντίθετη άποψη. Πριν περίπου ένα μήνα, στις 8 Οκτωβρίου 2018, οι υπέρμαχοι των νέων προγραμμάτων έσπευσαν να δημοσιεύσουν αναλυτικά στοιχεία στην προσπάθειά τους να πείσουν ότι η δικαιοσύνη έκανε λάθος καταδικάζοντας τα νέα προγράμματα. Έτσι εμφανίστηκαν αναλυτικοί πίνακες συγγραφέων, πατέρων της Εκκλησίας, Αγίων, θεολόγων, φιλοσόφων που συμπεριλήφθηκαν στα νέα προγράμματα. Επίσης, αναλυτικοί πίνακες με ποσοστά ανατάξη και μάθημα προσπαθούν με αριθμούς να μας πείσουν ότι τα θρησκειολογικά στοιχεία είναι λίγα μπροστά στην πληθώρα των Ορθοδόξων. Είναι όμως τα πράγματα έτσι? Οι υποστηρικτές των νέων προγραμμάτων επικαλούνται διαρκώς για την εισαγωγή, ειδικά στο Δημοτικό, θρησκειολογικών συμβόλων και στοιχείων, το γεγονός ότι τα μικρά παιδιά έρχονται από πολύ νωρίς σε οπτική ή λεκτική επαφή με σύμβολα άλλων θρησκευτικών παραδόσεων μέσω των κινούμενων σχεδίων, ταινιών, βιντεοπαιχνιδιών και του διαδικτύου. Και πού βρίσκεται η μονομέρεια σε αυτή την επιχειρηματολογία? Ότι ενώ στα παλιά προγράμματα προβλεπόταν η αναλυτική διδασκαλία με μεθοδικό τρόπο ενωτήτων σχετικών με τη μαγεία, το σατανισμό, σύγχρονων αιρέσεων, παραθρησκευτικών ομάδων, περί μασονίας, μαρτύρων του Ιαχωβά κτλ., όλα αυτά εξοβελίζονται εντελώς από τα νέα προγράμματα. Γιατί δεν ισχύει και εδώ το ίδιο επιχείρημα? Δεν είναι γεμάτες οι παιδικές εκπομπές και οι ταινίες με μαγικά σύμβολα και εικόνες? Ταυτόχρονα, υπήρχε στο εγχειρίδιο της πρώτης λυκείου, όσοι θυμάστε και το γνωρίζετε περισσότεροι, η διδασκαλία περί αγγέλων και δαιμόνων, η οποία επίσης εξοβελίστηκε. Δεν είναι ανακόλουθο να παρουσιάζει στο Δημοτικό τις μεγάλες γιορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας χωρίς να γίνεται λόγος συγκεκριμένος και μεθοδικός για τους πρωταγωνιστές αγγέλους, παραδείγματος χάρη στον Ευαγγελισμό, στη γέννηση του Χριστού κλπ. Επίσης, δεν είναι φοβερό οι μαθητές μας να έχουν ως τη μοναδική πηγή πληροφόρησης για τους δαίμονες και τον διάβολο τις ταινίες του Εξορκιστή, το Κάλεσμα, τον Εξορκισμό της Έμιλι Ρόουζ? Γιατί δεν αναφέρονται πουθενά τα θαύματα του Χριστού ενάντια στους δαιμονισμένους της εποχής του? Θα μου επιτρέψετε λοιπόν εδώ, σε αυτό το σημείο, να δούμε αυτές οι μονομέρειες σε ποιους άξονες κινούνται. Και θα διαβάσω στην αγάπη σας μερικά παραδείγματα για να γίνει αυτό κατανοητό. Αναφέρονται λοιπόν ποσοστά και αριθμοί. Και λένε παράδειγμα ότι στην πρώτη γυμνασίου είναι τόσα τα θρησκειολογικά στοιχεία, ένα 33%, 66% είναι ορθόδοξα. Ισχύει όμως αυτό στην πράξη? Δηλαδή, αν κάποιος ερευνήσει και δει στην πραγματικότητα, μπορεί ο τίτλος πάνω να είναι ένας πηχαίος τίτλος και να δηλώνει ότι θα είναι όλη η ενότητα ορθόδοξη, αλλά εκεί μέσα θα δεις αναφορές για το μυρολόγιο της Άννα Φρανκ, θα δεις για τον Μπικό Πίγκιπα, θα δεις το τραγούδι για το Δελιβοριά, το Φίβο, θα δεις δηλαδή υλικό το οποίο είναι ποικίλο, αλλά δεν είναι αμιγώς ορθόδοξο και παραπέμπει σε ορθόδοξες πηγές. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Επίσης, θα αναφέρω κάποια παραδείγματα, ειδικά από το μάθημα των θρησκευτικών των νέων προγραμμάτων στο Δημοτικό, και συγκεκριμένα, για να μην πέφτουμε σε αυτή την παγίδα ότι υπάρχει μια μικρή αναφορά θρησκειολογική, θα φέρω το εξής παράδειγμα. Στο φάκελο του μαθήματος στην Τετάρτη Δημοτικού, στην ενότητα Ιερά Πρόσωπα στις Θρησκείες του Κόσμου, παρουσιάζει το ιδρυτής του Ισλάμ ο Μωάμεθ ως εξής. Πέθανε το 632 μετά Χριστό στη Μεδίνα, αφού πρώτα είχε μεταμορφώσει τον Ισλαμισμό σε μια φοβερή δύναμη,
είχε κατορθώσει να δημιουργήσει ένα θρησκευτικό κράτος που επεκτάθηκε με καταπληκτική ταχύτητα σε μια τεράστια έκταση. Αυτή είναι η πληροφορία. Πουθενά, πώς έγινε αυτό? Μαγικά έγινε, χωρίς σπαθί, χωρίς ξύφος? Δεν αναφέρεται πουθενά πώς έγινε αυτή η καταπληκτική, κατά τους συγγραφείς, οργάνωση του νέου κράτους. Άλλο παράδειγμα στην ίδια τάξη της Τετάρτης Δημοτικού. Στην ενότητα βάπτισμα και χρίσμα των καθολικών αναφέρεται στη σελίδα 79 του εξής. Αμέσως μετά τη σελίδα που αναφέρει την περιγραφή, εντελώς περιγραφικά, χωρίς ερμηνεία και ανάλυση της βάπτισης, της Ορθόδοξης, λέει «Οι Ρωμαιοκαθολικοί δεν τελούν το χρίσμα παράλληλα με τη βάπτιση, γιατί όπως ακριβώς γράφεται στο βιβλίο, αυτό γίνεται όταν τα παιδιά είναι περίπου 10 έως 14 ετών και είναι σε θέση να καταλάβουν τα όσα γίνονται». Προσέξτε, μία πρόταση είναι, μία αναφορά γίνεται. Να, αλλά αφήνει πίσω της πολλά, θα λέγαμε, στοιχεία τα οποία αμφισβητούν ή τέλος πάντων το παιδί, ο μαθητής, δεν μπορεί να καταλάβει γιατί η δική του βάπτιση, το δικό του χρίσμα έγινε σε πολύ μικρή ηλικία που δεν κατάλαβε τίποτα. Γιατί μαζί με τη θρησκεολογική αναφορά δεν γίνεται και η ορθόδοξη τοποθέτηση αντίστοιχα όσο το παιδί να έχει τα επιχειρήματα της ορθόδοξης. Γιατί εμένα οι βάπτισαν οι γονείς μου μικρό? Γιατί δεν με βάπτισαν σαν τους Ρωμακαθολικούς να μου δώσουν το χρίσμα 10-14 χρονών που θα καταλάβαινα πολύ περισσότερο? Το ίδιο συμβαίνει και με τους Προτεστάντες. Γράφει το βιβλίο για τους Προτεστάντες, πιστεύουν πως η βάπτιση αποτελεί μια δημόσια ομολογία πίστης στο Θεό που μπορεί και πρέπει να την κάνει ένας άνθρωπος που είναι αρκετά μεγάλος για να κατανοεί ή να πιστεύει. Καταλαβαίνετε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή οι Προτεστάντες κάνουν το σωστό και μπαίνει μέσα στο ορθόδοξο παιδάκι της Τετάρτης Δημοτικού των 10 χρονών η αμφισβήτηση και η αμφιβολία. Σε μένα κάτι λάθος έγινε. Αφού αυτή είναι η σωστή, δεν υπάρχει κάποιος αντίλογος. Το αν αυτό είναι δύο σειρές στις 10 σειρές, στις 10 σελίδες που έδειξαν, που είχε ορθόδοξα τέτοια, να, αλλά αυτές οι δύο σειρές δεν αναιρούνται πουθενά. Και δεν ξέρω αν ο δάσκαλος, ο κάθε δάσκαλος στο σχολείο έχει τις γνώσεις και τα θεολογικά επιχειρήματα για να αναιρέσει στην τάξη αυτές τις γνώμες των άλλων ομολογιών. Επίσης, ένα άλλο παράδειγμα είναι στην 5η Δημοτικού αναφέρεται το θέμα της νηστείας, της ορθόδοξης νηστείας, και μετά πάμε να δούμε και η νηστεία στα υπόλοιπα θρησκεύματα. Εκεί λοιπόν αναφέρεται, αφού αναφερθεί μάλλον η ορθόδοξη θέση για την νηστεία, ακολουθεί στη σελίδα 57 η άποψη του Ινδουισμού. Οι Ινδουιστές αποφεύγουν να τρώνε κρέας, δείχνοντας με αυτό το σεβασμό τους σε κάθε μορφή ζωής. Τι συμπέρασμα βγάζεται από αυτή τη φράση? Ότι δηλαδή το παιδί της 5ης Δημοτικού που τρώει στο σπίτι του κρέας δεν σέβεται καμία μορφή ζωής. Εφόσον και αυτό αναφέρεται ότι οι Ινδουιστές έτσι το κάνουν, με αυτόν τον τρόπο, δεν έχει μέγεθος αυτή η αναφορά τεράστιο. Είναι δύο σιρούλες. Να, αλλά αυτές οι δύο σιρούλες ενσπείρουν πάλι την αμφιβολία. Κάνεις λάθος που τρως κρέας. Το κρέας είναι κάτι το οποίο δεν δείχνει σεβασμό στη φύση και στη δημιουργία. Μονομέρειες επίσης υπάρχουν στην ωρεοποίηση όλων των άλλων θρησκειών και ομολογιών και επιμελής απόκρυψη όλων των αρνητικών στοιχείων. Είναι πολλά τα παραδείγματα, δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο σας. Αναφέρονται όλα τα στοιχεία, ειδικά στο Ισλάμ, ωρεοποιημένα, και δεν αναφέρεται ούτε η υποτιμημένη θέση της γυναίκας, ούτε ο Ιερός Πόλεμος, ούτε ένα σώρο πράγματα τα οποία τα γνωρίζετε. Περισσότεροι δεν χρειάζεται να αναφερθώ. Και ένα άλλο επίσης φαινόμενο, το επισήμενο και ο προηγούμενος συζητητής, το βιβλίο «Το εχειρίδιο, ο εφάκελος του μαθήματος τη Δευτέρα Λυκείου», αφιερώνει, παρακαλώ, 20 ώρες σε δύο θεματικές ενότητες, στην κοινωνία και στον πολιτισμό. Και οι θεματικές αυτές ενότητες θα διδαχθούν σε 20 ώρες. Και ενώ βρέθηκαν 20 ώρες για αντικείμενα που ταυτίζονται εν πολλής με τη γλώσσα, την έκφραση, με την πολιτική και κοινωνική παιδεία, με το μάθημα των
της κοινωνιολογίας και εν πολύ στα παιδιά τα έχουν εντρυφήσει τα θέματα ή τα έχουν αναλύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα γνωρίζουν, τα κατέχουν, μύθος, έκφραση, στερεότυπα κλπ. Επανερχόμαστε στη Δευτέρα Λυκείου 20 ώρες, ενώ σε όλη τη διάρκεια του γυμνασίου και του λυκείου δεν γίνεται πουθενά αναφορά ή έστω έτσι κάτι ξεχωριστό για την Παναγία. Γίνεται στην Τρίτη Δημοτικού μόνο, σε κάποιες άλλες τάξεις έτσι του Δημοτικού Ακροθυγός και στο γυμνάσιο και στο λύκειο απολύτως τίποτα. Για το σύμβολο της πίστεως. Γίνεται μια γραπτή αναφορά του συμβόλου όπως είναι, μόνο στην πρώτη γυμνασίου και πουθενά αλλού στο υπόλοιπο γυμνάσιο και λύκειο. Να ερμηνευτεί τι πιστεύουμε, σε ποιον Θεό πιστεύουμε. Οι χριστιανοί τουλάχιστον να υπάρχει μια αντιστοιχία. Δεν μπορεί να λες τι πιστεύουν οι υπόλοιποι και να μην λες τη δικιά σου την πίστη. Αυτά όλα δεν μπορεί λοιπόν να διαθέτεις 20 ώρες και να λες ότι δεν βρήκα χώρο να χωρέσω σε αυτήν την ενότητα κάτι που είναι τελείως εντελώς απαραίτητο για την πίστη μας. Ενώ αντίστοιχα, η ενότητα που αναφέρεται η Ορθοδοξία ως επίσημη θρησκεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αναφέρονται δύο αυτοκράτορες, ο Θεοδόσιος και ο Ιωστινιανός. Αναφέρονται μόλι τους τη σκληρότητα απέναντι στους εθνικούς και τους ιδωλολάτρες και απέναντι στην Εκκλησία και στην εθνική θρησκεία και ό,τι προκάλεσαν. Όλα αναλυτικότατα και φαίνονται ουσιαστικά ο τίτλος ότι είναι Ορθόδοξη τουλάχιστον αυτή η ενότητα, αλλά είναι εναντίον ουσιαστικά της Εκκλησίας. Δηλαδή, ο τίτλος μπορεί να συγκαταλέγεται στις Ορθόδοξες αναφορές, αλλά στην ουσία δεν είναι παραπλανητικός. Δεν θέλω άλλο να σας κουράσω. Είναι πολλά τα παραδείγματα σε όλα τα βιβλία. Θα σταθώ μόνο σε ένα τελευταίο σημείο, στο οποίο οι πολύ έτσι ενδελεχείς τοποθέτηση που έγινε πέρσι από την αδερφότητα του Σωτήρος στο περιοδικό της και εκεί επεσήμανε τέσσερις βασικούς άξονες στα οποία έτσι έχουν προβλήματα τα μαθήματα, τα νέα προγράμματα θρησκευτικών, στον έναν από αυτούς που είναι η απουσία ιστορικής συνέχειας στη μάθηση. Ουσιαστικά, δηλαδή, κάνοντας αυτό το puzzle, ενώνοντας ο μαθητής διαφορετικά, τελείως ασύνδετα μεταξύ τους πράγματα και στοιχεία, φτάνει στο σημείο τελικά να μην ξέρει σε τι αναφέρεται. Και αυτό πιστεύω ότι είναι τεχνιέντος δοσμένο έτσι, γιατί ακριβώς η πίστη μας έχει ιστορικότητα. Και η ιστορικότητα αυτή είναι που πονάει, γιατί ο Χριστός ήταν ιστορικό πρόσωπο, ήρθε σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, όπως ξέρουμε κλπ. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Και αυτή όλη η ανατροπή της δομής, όπως την ξέραμε, που στο γυμνάσιο υπήρχε μια συνέχεια από την Παλαιά στην Καινή Διαθήκη και στην Εκκλησιαστική Ιστορία, όλο αυτό ανατράπηκε και οι μαθητές δυστυχώς δεν μπορούν να εντάξουν μόνοι τους όλα αυτά τα οποία είναι ασύνδετα μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Σας ευχαριστώ πολύ.